Γεια σας παιδιά, 1-1 το μεγάλο τέρμπι με την ΑΕΚ. Τα σημεία κλειδιά ήταν τα εξής. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει με ανάποδα τα εξτρέμ του, ο Χριστοδουλόπουλος αριστερά και ο Ποντένσε δεξιά, σε αντίθετες πλευρές δηλαδή από ό,τι μας έχει συνηθίσει μέχρι στιγμής ο Μάρτινς στο βασικό σχήμα. Και το πολύ βασικό λάθος είναι ότι ενώ ο Χριστοδουλόπουλος δεν μπαίνει ποτέ στο μάτς, είναι με διαφορά ο χειρότερος παίχτης του γηπέδου, είναι εκτός κλίματος καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, βγαίνει στο 74 αλλαγή. Οπότε ο Ολυμπιακός χάνει πολύ σε δημιουργικό επίπεδο καθ' όλη τη διάρκεια του μάτς, καθώς η ομάδα έχει ανισορροπία με το άλλο φτερό, αφού ο Ποντένσε προσπαθεί μόνος του από δεξιά και η ομάδα λειτουργεί μόνο από δεξιά ουσιαστικά, και ταυτόχρονα με τη χρησιμοποίηση του Χασάν αντί του Γκερέρο χάνει επιπλέον κίνηση στην επίθεση, αφού ο Χασάν είναι πιο στατικός παίχτης, πιο φορ περιοχής. Οπότε σε συνδυασμό θεωρώ με την πολύ κακή εμφάνιση του Χριστοδουλόπουλου και την έλλειψη του Γκερέρο στην επίθεση, ο Ολυμπιακός χάνει πολύ σε κινητικότητα και δυσκολεύεται να δημιουργήσει παιχνίδι. Ήταν πολύ κατώτερη εμφάνιση του Ολυμπιακού στο μάτς με την ΑΕΚ σε σχέση με τα προηγούμενα μάτς. Παρ' όλα αυτά, το σημαντικό είναι ότι η ομάδα δεν έχασε, παρόλο που έπαιζε απέναντι σε μια ομάδα με συνοχή. Ο Ολυμπιακός δεν διαθέτει συνοχή ακόμα, είναι πολύ νωρίς, θέλει πολλή δουλειά, τα είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο. Ωστόσο, μόνο και μόνο με την ποιότητά του λίγο έλειψε να πάρει το μάτς και να σκοτώσει την ΑΕΚ στο 90 με ιδανικό φινάλε, ενώ ο Φετφατζίδης έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Οπότε αυτό αφήνει υποσχέσεις και δείχνει ότι μόλις η ομάδα ξεκινήσει να ρολάρει και να φορμάρεται, δεν έχει να φοβηθεί πραγματικά τίποτα Ολυμπιακός στη συνέχεια. Να σημειώσω ότι μου άρεσε πολύ ο Γιαννιώτης, ο οποίος μετά την γκέλα στο μάτς με τον ΠΑΟΚ κάνει την επανεμφάνισή του και η στάση του μου έκανε πολύ θετική εντύπωση. Ήταν πολύ καλός στις επεμβάσεις του, πολύ σταθερός και τα χέρια του πραγματικά ενέπνεαν σιγουριά. Η επέμβαση που κάνει στο 14 είναι πραγματικά καταπληκτική. Είναι πολύ δύσκολη επέμβαση στο δυνατό σου του Λιβάγια, το οποίο είναι χαμηλό, δυνατό και στη γωνία, και ο Γιαννιώτης κάνει μια πολύ δύσκολη επέμβαση εκεί. Και είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι ο Γιαννιώτης δείχνει ότι έχει τα εχέγγυα, κερδίζοντας εμπειρία και με τη δουλειά, να γίνει ο βασικός θανατοφύλακας του Ολυμπιακού για τα επόμενα χρόνια. Πολύ θετικό αυτό. Πάμε τώρα στην τελευταία φάση. Τι εκπληκτικό σπριντ κάνει ο Ποντένσε πραγματικά. Από πόσο χαμηλά ξεκινάει. Ο Γκάλο έχει μείνει να τον χαζεύει απλά. Και υποδειγματική αντεπίθεση. Ο Γκερέρος πάει την μπάλα στο Φετφατζίδη. Και ο Φετφατζίδης μας πληγώνει και μας απογοητεύει πλήρως. Μας απογοητεύει και μας εκνευρίζει πραγματικά, όχι τόσο για την κατάληξη του σουτ, αλλά για την κίνηση που δοκιμάζει να κάνει σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο στο τέλος του αγώνα. Δεν βάζει την ομάδα πάνω απ' όλα, δεν τιμάει τη φανέλα που φοράει και δοκιμάζει κάτι πολύ εξεζητημένο σε ένα σημείο που η ομάδα τον χρειάζεται απλώς να τελειώσει τη φάση με ένα απλό πλασέ, χαμηλά, στο σημείο που βρίσκεται. Δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο για να ρίξει την μπάλα στα δίχτυα, καθώς είναι πολύ μέσα, είναι μέσα στη μικρή περιοχή, και ο Φετφατζίδης επιλέγει να δοκιμάσει να βάλει ένα πολύ εξεζητημένο γκολ στην άλλη γωνία, στο γάμα, να τελειώσει τη φάση, και αυτό είναι που πραγματικά εξόρκησε και τον κόσμο και κράτησε τη στάση που κράτησε μετά το μάτς, που ο κόσμος ήταν φανερά εκνευρισμένος. Και δικαίως, αλλά επαναλαμβάνω, όχι ως προς το αποτέλεσμα και την κατάληξη της φάσης, αλλά ως προς τη στάση που κράτησε ο παίχτης και πόσο επιπόλαια τελείωσε τη φάση, δείχνοντας ασέβεια στους συμπαίχτες του και στη φανέλα και στον ίδιο τον εαυτό.
Αυτά από μένα. Εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like και subscribe από κάτω. Και όπως πάντα περιμένω τις απόψεις σας. Τα λέμε στο επόμενο.